Έχουμε εντολή εκένωση στη Βρύσα, Θεόφιλε. Σωστά, σωστά. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη μας σύνδεση, μας ήρθε αυτή η είδηση. Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Βέρος, διέταξε να σας γυρίσουμε ακριβώς από το χωριό, εκένωση του χωριού Βρύσα. Βλέπετε, οι φωτιές είναι πίσω ακριβώς από το χωριό, στην αρχή του οικισμού. Σας είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση ότι το μέτωπο το οποίο καίει αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο είναι πίσω από τη Βρύσα. Η αναζωπήρωση, η μεγαλύτερη, είναι εκεί. Βλέπετε, τώρα επιχειρούν 2 κανατέλ, 3 πετσετέλ. Κάνουν ρήψεις γιατί έχουμε πολύ δύσβατη περιοχή. Υπάρχουν πήγες δυνάμεις, ωστόσο περιμένουν τη φωτιά. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο δάσος. Αυτό είναι το αρνητικό των βατερών από χθες. Μετά από τόσες ώρες πυρκαγιάς, ότι υπάρχει πολύ δύσβατη περιοχή. Υπάρχει πολύ τροφή για τη φωτιά και αυτή προχωράει. Βλέπετε τον καπνό, ο οποίος είναι καφέ και κόκκινος. Δείγμα ότι η φωτιά είναι σε εξέλιξη πίσω από το χωριό. Έχει δυνατούς ανέμους, Θεόφιλε, αυτή την ώρα η περιοχή? Ναι, 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 ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έχει δυνατούς ανέμους, οι άνεμοι ξαναενισχύονται εδώ και μισή ώρα. Και έχω να σας πω ότι η Βρύσα πριν από 5 χρόνια είχε ένα καταστροφικό σεισμό πάνω από 6 ρίχτερ που είχε ρίξει κάτω το μισό χωριό. Φέτος ξεκίνησαν οι πρώτες οικοδομές να αναστηλώνονται και πραγματικά τώρα η φωτιά απειλεί το χωριό και έχει δοθεί εντολή εκένωσης.